Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, τελειώνει και ο Αύγουστος, μπαίνουμε με το καλό στο Σεπτέμβριο. Η εκπομπή αυτή μαγνητοσκοπείται το Σάββατο 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2022. Και θα ασχοληθούμε με κάποια τρέχοντα θέματα πριν περάσουμε και σε αυτά τα οποία ακούμε την Κυριακή 28 του μηνός Αυγούστου στην Εκκλησία, και θα κάνουμε μια αναφορά και στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Ισαπόστολο, τον μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας. 24 Αυγούστου ήταν η μνήμη του, δεν απέχει και πολύ από εμάς. Εμπρότης να θυμίσω αυτά που έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή για την υπογραφή του κειμένου, του πολύ σημαντικού κειμένου για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες δεν παίρνουμε, και για την ηλεκτρονική σκλαβιά την οποία ετοιμάζουν, στην οποία λέμε ένα μεγάλο όχι με κεφαλαία γράμματα. Επειδή από ό,τι έβλεπα στα σχόλια κάτω από την εκπομπή στο κανάλι Εγρήγορση, όπου αναρτάτε στο YouTube και στο Vimeo, πάλι Εγρήγορση, είναι δύο κανάλια, ένα στο YouTube, ένα στο Vimeo, πολλοί ρωτούν πού θα μπούμε να υπογράψουμε και λοιπά. Και επειδή ίσως κάποιοι δεν γράφουν σωστά το orthros.eu, σας το έγραψα εδώ για να το δείτε και να σιγουρευτείτε ότι το γράφετε σωστά. Εκεί θα μπείτε, θα βρείτε το κείμενο και θα υπογράψετε orthros.eu, orthros.eu. Επαναλαμβάνω, το βλέπετε για να έχουμε και εμπειρική διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό να υπογράψουμε όλοι αυτό το κείμενο ενάντια στην πνευματική σκλαβιά, στην ηλεκτρονική σκλαβιά που θέλουν να επιβάλλουν παγκοσμίως. Δεν θα τους περάσει όμως, έχουμε τις μαρτυρίες των Αγίων μας ότι δεν θα προλάβουν, δεν θα προλάβουν. Δεύτερον, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στο Λευκό Πύργο τελικά, διάβασα την επίσημη ανακοίνωση της ΠΟΕΗ, Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας Παναπή, ΠΟΕΗ. Μπορείτε και εσείς να βρείτε την ιστοσελίδα της poei.gr. Εκεί λοιπόν πρώτη είδηση είναι αυτή η μεγάλη εκδήλωση για την θλιβερή επέτειο ενός έτους από τότε που μπήκαν σε αναστολή 7.500 υγειονομικοί από το δημόσιο τομέα και άλλοι τόσοι από τον ιδιωτικό τομέα, επειδή αρνήθηκαν την έτσι θελική επιβολή του εμβολίου. Ως ελεύθεροι άνθρωποι είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, να αρνηθούν. Η απάντηση του κράτους, τώρα αυτό αν είναι δημοκρατία ή κάτι άλλο θα το απαντήσετε μόνοι σας, ήταν να τους πετάξει στο δρόμο. Και έχουν ένα χρόνο χωρίς να έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Ενώ συγχρόνως αυτό το ανάλγητο κράτος τους απαγορεύει να κάνουν οποιαδήποτε άλλη εργασία, επειδή θεωρούνται και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά λεφτά δεν παίρνουν. Την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, στις 6.30 το απόγευμα, να είμαστε όλοι εκεί, στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουν η νοσηλεύτρια Ζωή Βαϊοπούλου, ο γιατρός Βασαράς Γάκης, επίσης γιατρός, χειρουργός γνωστός, Καλογερίδης γενετιστής, Κατσαβού εκπαιδευτικός, Μουμούρη φαρμακοποιός και Σύρπης ψυχίατρος. Θα μιλήσει επίσης η αφεντιά μου, ο υποφαινόμενος, και όλα αυτά θα γίνουν, επαναλαμβάνω, στις 6.30 θα ξεκινήσει στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης την 1η Σεπτεμβρίου,
ημέρα Πέμπτη. Να είμαστε όλοι εκεί, να δώσουμε το παρόν, είναι ένα πολύ σημαντικό κρίσιμο θέμα δημοκρατίας και ελευθερίας και κρίνεται από το πώς θα τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα των χιλιάδων οικογενειών υγειονομικών σε αναστολή που έχουν πεταχθεί στο δρόμο, είναι και ένα μέτρο για να δούμε τη δική μας την ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του διπλανού μας. Αλληλεγγύη, όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πράξεις. Προχωρούμε. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για το πολύ θλιβερό γεγονός που αναμένεται, μακάρι να μην γίνει, να λάβει η χώρα στη Θάσο, ένα αγιασμένο νησί, διότι εκεί θα φέρουν, παρακαλώ, με πρόσκληση του οικείου επισκόπου Στεφάνου της Καβάλας, ο τίτλος είναι Ιερά Μητρόπολη Φιλίππωνε Απόλλους και Θάσου. Έχει καλέσει λοιπόν ο Μητροπολίτης ο κύριος Στέφανος. Δυσκολεύομαι να θεωρήσω ότι ήταν δική του έμπνευση αυτό που κάνει. Προφανώς υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σε υψηλότερο επίπεδο. Εκάλεσε λοιπόν τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό, εκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος και ως εδώ καμία αντίρρηση φυσικά για να τιμήσουν τους Αγίους της Θάσου στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου. Εκεί που είναι η μεγάλη πίκρα και η μεγάλη αντίρρηση και η αγανάκτηση και η διαμαρτυρία είναι ότι μαζί με τους παραπάνω Πατριάρχη και Αρχιεπίσκοπο καλεί παρακαλώ και τον ψευδοεπίσκοπο Επιφάνιο, τον ψευδοκιεύου καλύτερα Επιφάνιο, τον οποίο και θα τον τιμήσουν παντιοτρόπως. Είχα διαβάσει κείμενο διαμαρτυρίας για αυτό το θέμα. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα άλλο σπουδαίο κείμενο αγιορητών πατέρων, οι οποίοι βγαίνουν επώνυμα. Έτσι μ' αρέσει εμένα το επώνυμο, όχι αγιορείτες πατέρες γενικά και αόριστα, χωρίς ονόματα, αλλά με ονόματα. Αυτό που θα σας διαβάσω σήμερα έχει ονόματα. Πρώτος είναι ο γέρον Γαβρίλ, ο γνωστός μοναχός, καθώς πηγαίνουμε για την Παναγούδα του Αγίου Παϊσίου, και επίσης οι πατέρες από την Παναγούδα, οι συνεχιστές του Αγίου Παϊσίου, ο γέρον Αρσένιος και ο συνασκητής του, ο γέρον Παντελεήμων, άλλο κελί, γέρον Κοσμάς, άλλο, Θεόφιλος, άλλο κελί, Νικόλαος, άλλο κελί, Δαμιανός, άλλο κελί, Νικόδημος, άλλο κελί, Εφρόσινος, μοναχός, επίσης μία εκλεκτή συνοδεία από το Ιερό Κουτλουμουσιανό κελί Τιμίου Προδρόμου, μοναχός Παΐσιος από το κελίο των Αγίων Αρχαγγέλων, το Χιλανδαρινό, Ιωάννης μοναχός, Μιχαήλ μοναχός, Δωσίθεος μοναχός, Βλάσιος μοναχός, Παΐσιος μοναχός, Αγάθων μοναχός, Ιλαρίων μοναχός. Θα μου πείτε, πού είναι τα μεγάλα μοναστήρια, τα μεγάλα και τα μικρά και τα μεσαία? Εδώ υπάρχουν μόνο πατέρες κελιώτες. Αυτοί εκφράζουν τις συνείδησεις του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι. Τα μοναστήρια, τα μικρά και τα μεγάλα, προφανώς αντιλαμβάνεται ο καθένας από εσάς ότι δυσκολεύονται να βγουν προς τα έξω και να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Το εάν αυτό είναι δικαιολογημένο ή όχι, αυτή η δυσκολία και αυτή η, πώς να πω, είναι θέμα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να το συζητήσουμε. Σημασία για μένα έχει ότι αυτοί εδώ οι ταπεινοί μοναχοί, οι κελιώτες, διασώζουν την συνείδηση, την αγιορείτικη,
Αν θα δει κανείς και σε άλλα κείμενα, ας πούμε στον Αγιορετικό Τόμο, τότε στα χρόνια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα δει επίσης κάποιους ταπεινούς κελιώτες, μετρημένους όπως και εδώ στα δάχτυλα. Τουλάχιστον εδώ είναι όχι του ενός χεριού, των δύο χεριών και παραπάνω πόσοι είναι. Πόσα κελιά είναι, διότι δεν είναι μονάδες, είναι, ο καθένας είναι με τη συνοδεία του σε ένα κελί. Λοιπόν, και βέβαια αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το όνομα του Γέρου Γαβρίλ, το όνομα της Παναγούδας, Γέρο Αρσένιος και Γέρο Ισαΐας, η συνοδεία του Γέρο Ιφρόσνου, του Γέρο Παϊσίου, από τους Αρχαγγέλους, χωρίς να υποτιμώ κανέναν από τους άλλους, όλοι είναι καλοί και σπουδαίοι και ορθοδοξότατοι και άγιοι άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν μπροστά και βάλαν το όνομά τους και δεν φοβηθήκανε, τους αξίζει έπαινος και τους αξίζουν στεφάνια, τα οποία θα τους τα δώσει ο Τριαδικός Θεός. Διότι αυτό που κάνουν είναι μια ομολογία πίστεως. Και άλλοι έχουν βγάλει κείμενα, αλλά ανώνυμα. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν θέλω τα ανώνυμα. Πίσω από την ανωνυμία μπορεί κανείς να γράφει. Εντάξει, λοιπόν, προτιμώ τα επώνυμα. Γι' αυτό θα σας διαβάσω αυτό το κείμενο, το οποίο είναι σοβαρό, μετρημένο, αλλά και λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις καθόλου στα θέματα της πίστεως. Ακούστε λοιπόν τι λένε αυτοί οι σοβαροί πατέρες, οι αγιορείτες, οι κελιώτες, με ημερομηνία 11 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. 11 Αυγούστου. Αλλά άργησε λίγο να βγει προς τα έξω η επιστολή. Ανοιχτή επιστολή αγιορητών πατέρων για την επικείμενη προσέλευση του σχισματοαιρετικού επιφανείου Ουκρανίας. Καταρχήν σχολιάζω πολύ επιτυχής όρος σχισματοαιρετικός. Τον λέγαμε μέχρι τώρα σχισματικό, αχυροτόνητο και είναι πράγματι, αλλά δεν είναι μόνο σχισματικός, είναι σχισματοαιρετικός, διότι είναι και στα όρια της αιρέσεως και πηγαίνει προς την αίρεση με όλα αυτά που κάνει, με τους ουνίτες που συγκοινωνεί, με τους παπικούς και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να τον λέμε, τον ψευδοκαιεύω επιφάνιο, σχισματοαιρετικό. Λοιπόν, για την επικείμενη προσέλευση λοιπόν αυτού του σχισματοαιρετικού επιφανείου Ουκρανίας στις προγραμματισμένες εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, και όχι μόνο εκκλησιαστικές, θα λάβουν χώρα και άλλες φιέστες, θα τον ανακηρύξουν επίτιμο δημότη και τι άλλο θα κάνουν, της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2022. Εν Αγίοι Όροι, 29 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο 11 Αυγούστου του 2022. Είναι η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Μετά μεγάλης εκπλήξεως, βαθυτά της θλίψεως και ιεράς αγανακτήσεως, να λέγεται και αυτό, ιεράς αγανακτήσεως, ανεγνώσαμε ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, που προαναγγέλει τετραήμερες εντός εισαγωγικών εκκλησιαστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλείνουν τα εισαγωγικά, από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2022, στις οποίες θα δεσπόζει το Συλλήτουργον τον Πατριάρχου Βαρθολομαίου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερονύμου μετά του σχισματοαιρετικού εντός εισαγωγικών Μητροπολίτου, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος Μητροπολίτης, είναι στην πραγματικότητα ένας λαϊκός που τον ντύσανε με στολή επισκόπου. Το εντός εισαγωγικών λοιπόν Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανείου. Αν ερυθριάστος, χωρίς δηλαδή να κοκκινίζουνε, προσκαλούνται πάντες, χωρίς να κοκκινίζουν αυτοί που το κάνουν, προσκαλούνται πάντες, Μητροπολίτε, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία, πώς τη λέμε, και άρχοντες του τόπου, κλήρος και λαός, δήθεν για να τιμήσουν τον Απόστολο Παύλο, ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας και τους τοπικούς Αγίους, δήθεν για να τιμήσουν. Σε παλαιότερον κείμενό μας, και έχει εδώ παραπομπή και σας παραπέμπω να το δείτε, να το διαβάσετε, το παλαιότερο κείμενο είναι
επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα δια των Ουκρανικών Αυτοκέφαλων με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2019 και παραπέμπει επίσης και σε άλλες μελέτες για το ίδιο θέμα, τον Αρχιεπισκόπο Αλβανίας Αναστασίου, Πειραιός Σεραφείμ, Κίκου Νικηφόρου, Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδόρου Ζήση, Πρωτοπρεσβυτέρου Αναστασίου Γκοτσοπούλου, καθηγητού Δημητρίου Τσελεγγίδη και άλλες μελέτες για το θέμα αυτό, για το λεγόμενο Ουκρανικό Αυτοκέφαλο ή Κακοκέφαλο, όπως έχει χαρακτηριστεί από άλλους, Κακοκέφαλο. Λοιπόν, σε παλαιότερο κείμενό μας είχαμε αναλυτικώς καταδείξει βάσει των Ιερών Κανόνων τον σχισματικό χαρακτήρα του εντός εγωγικών Μητροπολίτου Κιέβου και της εντός εγωγικών Εκκλησίας του, αλλά και τις σοβαρές σωτηριολογικές συνέπειες των μυστηριακώς κοινωνούντων με ταυτόν. Δηλαδή, τι πάνω πει αυτό? Πάνω πει ότι όσοι κοινωνούν θέτουν σε κίνδυνο τη σωτηρία τους. Αυτό θα πει σοβαρές σωτηριολογικές συνέπειες, διότι όταν συγκοινωνείς με έναν ο οποίος δεν είναι ούτε καν παπάς και εσύ κοινωνείς μαζί του και συλλειτουργείς και τον αναγνωρίζεις ως αρχηγό μιας Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτό δεν είναι απλό πράγμα, είναι σοβαρό, το οποίο έχει σοβαρές συνέπειες. Ας δούμε παρακάτω. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες σε παρόμοια ανίερα συλλήτουργα, ή εγώ θα έλεγα μιαρά συλλήτουργα, μιαρά, το αντίθετο του ιερά, διακινδυνεύουν την σωτηρία των και δεν τιμούν αλλά θλίβουν και ατιμάζουν τους Αγίους και μάλιστα τον Απόστολο Παύλο, του οποίου η σχετική διδασκαλία δια τας αιρέσεις και τα σχίσματα είναι αυστηρωτάτη. Σεβαστός γέροντας προεμήνησε θεϊκήν παιδαγωγίαν δια το έθνος μας, εις περίπτωσιν μη ματαιώσος του εν λόγω συλλειτούργου. Παραλληλίζοντάς το προς το εν τη Αγία Σοφία με τα Λατίνων τελεσθέν, ο λίγων πρώτης πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως στις 12 Δεκεμβρίου του 1452. 5 μήνες πριν από την πτώση της πόλεως έγινε αυτό το μιαρό συλλήτουργο τότε με τους Λατίνους για να ενωθούμε. Ψεύτικη ένωση, το οποίο και θεωρήθηκε ως το κυριότερον αίτιον της εγκαταλείψεως της άνωθεν συμμαχίας και της πτώσεως της πόλεως. Μας εγκατέλειψε χάρη του Θεού, έπεσε η πόλη. Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι εάδικη και άξια γέλωτος τιμέ, είναι για να γελάει κανείς δηλαδή, η αποδιδόμενη εις των σχισματοαιρετικών επιφάνειων, μέσα σε παρένθεση το πρόγραμμα υπάρχει και αναγόρευσή του εις επίτιμο δημότην ελληνικού δήμου, κλείνει παρένθεση, επιβραβεύουν τα εγκλήματά του και συνιστούν προδοσίαν κατά της κατακρεουργουμένης κανονικής εκκλησίας της Ουκρανίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού που ανήκουν σε αυτήν. Η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στην κανονική εκκλησία με αρχηγό τον Μητροπολίτη Ονούφριο, η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Και μας εκθέτουν ανεπανόρθωτα στα μάτια τους και ως ελληνική εκκλησία και ως ελληνικών έθνος. Πολλό μάλλον μας εκθέτουν ενώπιον του Θεού. Δια ταύτα, γι' αυτό, πρώτον, καλούμενοι συναγερμών προσευχής, διαθείαν επέμβαση και ματέωσιν των κακώς προγραμματισθέντων προς αποφυγήν των πνευματικών και εθνικών συνεπειών, παύλα, συμφορώντων. Άρα λοιπόν χρειάζεται να πέσουμε στα γόνατα, να κάνουμε προσευχή, θερμή, έντονη προσευχή, να ματαιωθούν αυτά τα σχέδια. Δεύτερον, αν όμοι γέννητο παραχωρήσει Θεού, με παραχώρηση Θεού, δεν ματαιωθούν αυτά τα σχέδια και γίνουν, παρακαλούμενοι και τευτικός πάντας, Μητροπολίτας και λοιπόν κλήρων και λαών, να απέχουν αυτό
που είχαμε πει και εμείς, μακριά μην πάτε εκεί που θα πάνε αυτοί, αλλά και εγκαίρως να προδηλώσουν την διαφωνία του και την αποχή των, όπως επίσης και την εισένδειξη διαμαρτυρίας, μη συλλειτουργία των εις το μέλλον με όσους θα λάβουν μέρος στο ανίερον αυτό συλλειτουργών. Ξαναδιαβάζω. Αν λοιπόν ομιγέννητο παραχωρήσει Θεού δεν ματαιωθούν όλα αυτά οι φιέστες, παρακαλούμενοι και τευτικώς πάντες, μητροπολίτες, κλήρων και λαών, να απέχουν αλλά και εν καιρός να προδηλώσουν την διαφωνία των και την αποχή των. Εφθαρσός, εγώ δεν θα έρθω, δεν θα έρθω. Έχουν κληθεί μητροπολίτες και είπα δεν θα έρθω. Και όχι δεν θα έρθω διότι είμαι άρρωστος ή έχω πλήθος υποχρεώσεων, αλλά δεν θα έρθω διότι διαφωνώ με αυτό που πάτε να κάνετε. Και οι κληρικοί επίσης δεν θα έρθω διότι διαφωνώ. Τώρα αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πουν ξεκάθαρα αυτό, κυρίως οι κληρικοί προς τον προϊστάμενό τους εκεί πέρα στη Μητρόπολη Καβάλας, θα πούν ότι δεν μπορώ. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ. Όπως επίσης και η ένδειξη διαμαρτυρίας μη συλλειτουργία των εις το μέλλον με όσους θα λάβουν μέρος στο ανίερον αυτό συλλειτουργών. Να δούμε ποιοι θα πάνε, ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το ανίερο ή μιαρό συλλήτρου και με αυτούς να μην συλλειτουργήσουν. Αυτά λένε οι πατέρες αυτοί, οι αγιορείτες. Προσέξτε, είναι πολύ, πολύ σοβαρά πράγματα, πολύ σοβαρά. Εκφράζοντας τον πόνον, κλείνουν την ιεράν αγανάκτηση και την αγωνία. Πόνος λοιπόν, πόνος, μεγάλος πόνος. Ιερά αγανάκτηση και αυτό, όχι μόνο πόνος αλλά και η αγανάκτηση, ιερά αγανάκτηση και αγωνία. Πάντων των ευλαβών αγιοριτών πατέρων, εκφράζοντας λοιπόν τον πόνο, την ιερά αγανάκτηση και την αγωνία πάντων των ευλαβών αγιοριτών πατέρων, οι υπογράφοντες, και σας ξαναλέω τα ονόματα διότι είναι τίτλος τιμής το να υπογράφει κανείς ένα τέτοιο ομολογιακό σοβαρό κείμενο. Γέρον Γαβριήλ από τον Κουτλουμουσιανό κελί Αγίου Χριστοδούλου, καθώς πηγαίνουμε για τον Άγιο Παΐσιο, για την Παναγούδα, ξέρετε όσοι έχετε πάει. Γέρον Αρσένιος Ιερομόναχος και η Συνοδεία, δηλαδή ο μοναχός Ισαΐας, Ιερό Κουτλουμουσιανό κελί Παναγούδα, Γέρον Παντελεήμων στα Κατουνάκια, Γέρον Κοσμάς Κουτλουμουσιανής Κίτη, Γέρον Θεόφιλος των Παχωμαίων, Γέρον Νικόλαος μοναχός Χιλανδερινό κελί Αγίου Δημητρίου, Γέρον Δαμιανός κελί Ισοδίων της Θεοτόκου, Γέρον Νικόδημος ιερός Σταυρονικητιανό κελί Αγίου Νεκταρίου, Εφρόσινος Γέρον Εφρόσινος μοναχός και η συνοδεία αυτού ιερών Κουτλουμουσιανών κελίων Τιμίου Προδρόμου, Γέρον Παΐσιος και η μοναχός και η συνοδεία αυτού, είναι αγιογράφος και λόγιος ο γέροντας Παΐσιος, ιερών χιλανδροϊνών κελίων Αγίων Αρχαγγέλων, Ιωάννης μοναχός, γέρον Ιωάννης, στη Βίγλα γέρον Μιχαήλ, φιλοθεήτικων κελίων Αγίου Γεωργίου, Δωσίθεος μοναχός, ιερών κελίων νοσί Αγίου Χριστοδούλου ή Νικάνδρου, Βλάσιος μοναχός από τη Βίγλα, Παΐσιος μοναχός των Σαββαίων και Αγάθων επίσης, μοναχός των Σαββαίων και τέλος Ιλαρίων μοναχός από τις Καρίες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι απλοί και οι ταπεινοί, επαναλαμβάνω, άμα θα πάρετε να δείτε ποιοι υπογράφουν και τον αγιορετικό τόμο, έτσι κάποιοι απλοί κελιώτες, ασκητές, ερημίτες, λοιπόν, εκφράζουν την αγιορετική συνείδηση. Ας ελπίσουμε και τα μοναστήρια τα 20 να βγουν και αυτά μπροστά και να πούν τι είναι αυτό που πάει να γίνει εκεί στη Θάσο. Και αν ομιγέννητο τολμήσουν τον αχειροτόνητο σχισματοαιρετικό φιλοουνίτη και υποστηριζόμενο από τους Ναζί του Κιέβου επιφάνειο Ντουμένκο
να τον πάνε και στο Άγιον Όρος, διότι ακούστηκε και αυτό. Δεν τολμώ να πιστέψω ότι θα τον πάνε και στο Άγιον Όρος. Αν όμως έχουν τέτοιο στο μυαλό τους, να ξεσηκωθεί όλο το Άγιον Όρος και τα μοναστήρια και οι κελιώτες και όλοι, και να πούν ως εδώ και μη παρέκει. Τις ημέρες εκείνες, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι έξω η Ιερά Επιστασία στην Κομωτινή, διότι θα βγάλουν την εικόνα του Άξιον Εστί εκεί. Και αυτό είναι ένα άλλο σενάριο, μήπως τον ψευδοκιεύω αυτόν τον καημένο, γιατί ουσιαστικά είναι μια τραγωδία να είσαι ένας άνθρωπος, ένας λαϊκός και να σε έχουν ντύσει, όχι μόνο παπά, να σε έχουν ντύσει και δεσπότη και μητροπολίτη και επικεφαλής μιας εκκλησίας και να σε περιφέρουν δεξιά και αριστερά. Είναι ένα δράμα, μια τραγωδία. Και βέβαια πάνω στον ουρανό τι γίνεται με αυτά τα μασκαραλίκια, όπως τα έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, αγαπητοί φίλοι. Επάνω τι γίνεται, εδώ περνάνε, αλλά επάνω τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης θέλω να σας διαβάσω μία επιστολή ευσεβών καβαλιωτών, εκτός από την άλλη, την πρώτη που σας είχα διαβάσει πριν από 15 μέρες, τόσο δεν ήταν, ή λίγο περισσότερο, 20, που την υπέγραφαν 407. Να σας διαβάσω μία ακόμη, την οποία την υπογράφουν 60, διότι πήγαν, από ό,τι έμαθα, να την δώσουν εκεί την επιστολή στη Μητρόπολη και τους λέει εκεί αυτός που θα την παραλάμβανε: «Υπογραφές, έχετε ταυτότητες?» Οι μισοί δεν είχαν, οπότε κανονικά πήγαν άλλοι 60, 120, αλλά επειδή ταυτότητες είχαν μόνο οι 60, υπογράφουν μόνο οι 60. Τώρα το μόνο είναι εντός εισαγωγικών, διότι 407 συν 120 βάλε. Λοιπόν, δεν είναι μικρό πράγμα να βγεις επώνυμα σε μία εποχή όπου κυριαρχεί το βόλεμα, ο καναπές, και να βάλεις το όνομά σου και να βγεις μπροστά και να πεις ότι εγώ διαφωνώ, να το πεις με σεβασμό, διότι αρχιερείς είναι και ιερωμένοι άνθρωποι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι, αλλά φίλος Πλάτων, φιλτάτε η αλήθεια, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μον πρόγονοι. Θα πεις την αλήθεια, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι λάθος. Μεγάλο λάθος, και αν θέλετε είναι και έγκλημα κατά της πίστεως, κατά της Ορθοδοξίας. Βγαίνουν λοιπόν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι και επέδωσαν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Μητρόπολη Καβάλας, για να το λέμε έτσι απλά. Φιλίππων Απόλλους και Θάσο είναι ο κανονικός τίτλος, με ημερομηνία 25 Αυγούστου. Η οποία, η επιστολή, ψήφισμα μάλλον, λέει: «Θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας εκφράσουμε την ιερή αγανάκτησή μας για τις αντικανονικές ενέργειές σας και την πρωτοβουλία σας να προσκαλέσετε στην αγιασμένη περιοχή μας τον σχισματικό, αφορισμένο, καθερεμένο, φιλοουνίτη, ψευδομητροπολίτη Ουκρανίας Επιφάνιο Ντουμένκο». Με τόσα, λέω εγώ τώρα, με τόσα πράγματα, ας πούμε, που έχει αυτός ο καημένος, πώς να τον πω, να τον φωτίσει ο Θεός και αυτόν και εμένα βέβαια και όλους μας, έτσι. Τι άλλο να βρεθεί σχισματικός, αφορισμένος, καθερεμένος, φιλοουνίτης, ψευδομητροπολίτης? Δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας φραγμός, μία ντροπή, μία τσίπα που λέγανε παλιοί. Δηλαδή να πούν, καλά τι πάμε να κάνουμε τώρα? Πάμε αυτόν τον άνθρωπο σχισματικό, ή μάλλον καλύτερα, όπως λένε οι πατέρες οι επώνυμοι εκεί, οι αγιορείς, σχισματοαιρετικό, αφορισμένο, καθερεμένο, φιλοουνίτη, ψευδομητροπολίτη, στηριζόμενο και στηρίζοντα το φιλοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου. Τι άλλο δηλαδή να βρεθεί, τι άλλος χαρακτηρισμός? Γνωρίζετε πολύ καλά πως η κοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες. Όποιος κοινωνεί με αφορισμένους γίνεται αφορισμένος και ο ίδιος.
Εάν εσείς θέλετε να συλλειτουργήσετε με σχισματικό, θα γίνετε σχισματικός και ο ίδιος. Τα λένε απευθυνόμενοι στον Μητροπολίτη Καβάλας, κύριο Στέφανο. Θέλετε να γίνετε και εσείς ένας από αυτούς τους αρνητές της πίστης μας? Θα ήταν ντροπή και αξιοθρήνητο για σας να προβείτε σε αυτό το πνευματικό κακούργημα. Σας παρακαλούμε πολύ, έστω και την τελευταία στιγμή, συνέλθετε και αναλογιστείτε τις συνέπειες των πράξεών σας. Με το ανίερο αυτό συλλήτουργο εγκολπώνεστε τον ουνητικό τρόπο της ψευδούς ενώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις ποικίλες αιρέσεις. Αυτό θα είναι και το ποτήρι που θα ξεχυλίσει την ιερή αυτή αγανάκτησή μας και θα μας αναγκάσει να απομακρυνθούμε από όλες αυτές τις παράνομες, αντικανονικές, προδοτικές για την Ορθοδοξία μας ενέργειές σας. Προδηλώνουμε εις ένδειξη διαμαρτυρίας μη συλλειτουργία στο μέλλον με όσους θα λάβουν μέρος στο ανίερο αυτό συλλήτουργο. Αυτό βέβαια ισχύει για τους κληρικούς, ότι μη συλλειτουργία, αλλά για τους πιστούς είναι η αποχή, όπως είπε και το άλλο κείμενο των Αγιορετών, αποχή. Όπου πάνε αυτοί, δεν πάνε οι Ορθόδοξοι. Μη μας αφήνετε άλλο στο έλεος των εχθρών της πίστεώς μας. Βλέπετε, οι άνθρωποι μιλούν με σεβασμό, μιλούν και με πόνο, αλλά μιλούν και με αγανάκτηση, ξεχυλίζει το ποτήρι. Μη μας αφήνετε άλλο στο έλεος των εχθρών της πίστεώς μας. Για μια ακόμη φορά σε ζητούμε να ματαιώσετε την επίσκεψη του σχισματικού επιφανείου στην πατρίδα μας για το καλό όλων μας. Με τα φόβου Θεού, και ακολουθούν 60 υπογραφές, οι οποίες επαναλαμβάνω ουσιαστικά 120, αλλά οι άλλοι δεν είχαν ταυτότητες και γι' αυτό δεν υπέγραψαν. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να πούμε άλλα δύο, τα οποία είναι έτσι πικρά ξενά, διότι ζούμε στην εποχή της αποστασίας όσον αφορά στα εκκλησιαστικά και της εθνικής μειοδοσίας και ξενοδουλίας όσον αφορά στα εθνικά. Λοιπόν, διαβάζω άρθρο της κυρίας Μαρίας Καραμανόφ, τέως Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανήλθε λοιπόν αυτή η κυρία Καραμανόφ εις την κορυφή της πυραμίδος του δικαστικού σώματος, έγινε Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Καραμανόφ? Αυτό το οποίο διαβάσαμε ως είδηση το επιβιώνει με ένα άρθρο της εδώ νομικό και δεν έχω το χρόνο να σας το διαβάσω όλο. Το νερό το έδωσαν στο υπερταμείο. Αγνόησαν απόφαση της ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι πάνω τα τμήματα και υπάρχει και ολομέλεια και οι αποφάσεις ολομέλειας έχουν αυξημένη ισχύ, αυξημένο κύρος. Γράψανε λοιπόν οι κύριοι της κυβέρνησης στα παλιά τους τα παπούτσια την απόφαση της ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας και πώς είναι θαυμαστό βέβαια πώς το Συμβούλιο Επικρατείας δεν εξετέλεσε τις κυβερνητικές εντολές όπως εκτελεί σε άλλα θέματα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη που βγάλανε το Συμβούλιο Επικρατείας, έβγαλε νόμιμο το πρόστιμο, το εσχρότατο πρόστιμο των 100 ευρώ που επιβάλλει η κυβέρνηση σε όσους άνω των 60 δεν κάνουν το μπόλι, το πειραματικό μπόλι. Εδώ όμως είχαν το θάρρος, προφανώς κατάλαβαν ότι υπάρχει και ένα όριο στον εξευτελισμό και είπαν όχι, δεν μπορεί το νερό, το οποίο είναι ένα σπουδαίο κοινοφελές αγαθό, δεν μπορεί να δοθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα. Το αγνόησε παντελώς η κυβέρνηση και έδωσε λοιπόν το νερό, τι πάει να πει το νερό, έδωσε στο ποιος θα έχει το πάνω χέρι τον λόγο για τα συμβαίνοντα στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, δηλαδή στους οργανισμούς διαχείρισης του νερού, στο Λεκανοπέδιο, Αθήνα Πειραιά Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στους δύο
μεγαλύτερους πολυπληθέστερους δήμους, συγκροτήματα δήμων μάλλον, τα δώσανε στο λεγόμενο υπερταμείο, το οποίο, ξέρετε τι είναι το υπερταμείο, μία χωάνη η οποία, στην οποία καταλήγουν χρήματα, χρήματα, χρήματα και τελικά πηγαίνουν πάντως όχι προς όφελος του ελληνικού λαού. Αναλύει εδώ η κυρία Καραμανόφ και λέγει το εξής, αυτό μόνο θα σας διαβάσω. Αμφιβάλλω εάν στη συνταγματική ιστορία της χώρας έχει ποτέ λάβει χώρα μια τόσο κατάφορη και προκλητική παραβίαση του δεδικασμένου και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή, πρώτη φορά λέει συμβαίνει αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Μια τόσο κατάφορη και προκλητική παραβίαση του δεδικασμένου και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Σε ιδιωτικά συμφέροντα λοιπόν και το νερό. Πριν από χρόνια ένα μεγάλο ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε, το Time ή κάτι άλλο από αυτά τα μεγάλα που θεωρούνται σπουδαία κλπ. Τέλος πάντων. Έλεγε ότι οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό. Για το νερό. Όταν λοιπόν τώρα έρχεται και το νερό στην Ελλάδα, το δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε αυτό πώς αξιολογείται. Διαβάζω επίσης, δεν θα πω το όνομα, ένα πολιτικό κόμμα από αυτά που είναι εκτός Βουλής, ένα πολιτικό κόμμα από αυτά που είναι εκτός Βουλής, καταγγέλει ότι έκανε έγγραφο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, από την Καβάλα, είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, Νίκος, για να βάλουν μια σημαία ελληνική σε ελληνικό έδαφος στον Εύρο, στο λεγόμενο Τριεθνές. Εκεί λέει που κυματίζει η τουρκική και η βουλγαρική, αυτό είναι το Τριεθνές, Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Κυματίζει η τουρκική, η βουλγαρική και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει η ελληνική. Τέτοια εθνική, ψάχνω να βρω μία λέξη κατάλληλη, δυσκολεύομαι, βρείτε την εσείς και βάλτε την. Και τους απαντά ο κύριος Υπουργός ότι το αίτημά σας, λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Γιατί κύριε Υπουργέ, λένε εδώ αυτοί στο σχόλιο, στο δελτίο τύπου που βγάλανε, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ζητούμε να υψώσουμε ελληνική σημαία σε ελληνικό έδαφος εμείς, ιδιώτες, άνθρωποι, τη στιγμή που έπρεπε εσείς ως κράτος να έχετε βάλει την ελληνική σημαία σε ελληνικό έδαφος. Κυματίζει η τουρκική και η βουλγαρική και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Προφανώς στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής τους υπερηφάνειας εντός εισαγωγικών πολλών θεωρούν ότι εφόσον υπάρχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται, υπάρχει λόγος να υπάρχει ελληνική σημαία. Έχουμε γίνει δηλαδή ένα προτεκτοράτο αμερικανονατοϊκο-ευρωπαϊκο-ενωσιακό σε σημείο που δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε μπορούσε και η πλέον ζωηρή φαντασία να το συλλάβει. Αυτό λοιπόν είναι το κατάντημά μας, αγαπητοί φίλοι. Το νερό στους ιδιώτες, ελληνική σημαία όχι, για να μην προκαλέσουμε τους Τούρκους. Σε ελληνικό έδαφος μιλάμε, σε ελληνικό έδαφος, στον Εύρο. Στον Εύρο. Ας σταματήσω εδώ πέρα, νομίζω ότι για σήμερα αυτή η δόση ήταν αρκετή. Θα μου πείτε, μας έκανες πάλι την καρδιά περιβόλη, αλλά όπως είπα και άλλη φορά, προτιμώ να είμαι χρήσιμος παρά ευχάριστος. Δεν θέλω να σας κολακεύω, δεν θέλω να σας χαϊδεύω τα αυτιά. Θέλω να λέω αλήθειες, χωρίς φόβο και πάθος, ή μάλλον χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, καλό πάθος για την αλήθεια και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας και για τις αξίες μας, τις οποίες τις πολεμούν λυσοδός
λυσοδός. Λοιπόν, εμείς εκεί, όσο αυτοί πολεμούν, τόσο εμείς. Αντίθεση, αντεπίθεση. Λοιπόν, τώρα ας πάμε και σε κανένα δυο άλλα θέματα. Για να γλυκάνουμε λίγο, έτσι το κάνουμε στην αρχή, δίνουμε το πικρό, αλλά και το πικρό, ξέρετε, πολλά σιρόπια είναι πικρά, αλλά πρέπει να τα πάρεις για να γίνεις καλά. Δίνουμε το πικρό, μετά στο τέλος κρατάμε το γλυκό, το ευαγγελικό, το πατερικό. Θα σας διαβάσω λοιπόν κάτι ως σχόλιο του μακαριστού Παπαγιώργιου του Μεταλλινού στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, ενδεκάτης Ματθαίου, έτσι ονομάζεται η Κυριακή αυτή, 28 Αυγούστου. Είπα ότι μαγνητοσκοπούμε Σάββατο 27 και αναφερόμαστε στο γεγονός το Ευαγγελικό, το Αποστολικό της Κυριακής 28 Αυγούστου. Είναι η Κυριακή ενδεκάτη Ματθαίου. Λοιπόν, και λέει ο μακαριστός Παπαγιώργης μας, ο αγαπητός, σπουδαίος, σχολιάζει τα εξής. Είναι η γνωστή διήγηση που χαρίζει ο δανειστής το δάνειο σε έναν οφειλέτη, ένα μεγάλο δάνειο, ας πούμε χρωστάει ο άλλος, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, και πάει και λέει τι να κάνω, δεν έχω και λοιπά, μα αυτό, όχι, δεν έχω, βάλαμε φυλακή, δεν έχω, δεν έχεις, άντε, χαλάλι σου, στο χαρίζω. Και τη στιγμή που του χαρίζει, ας πούμε, ο δανειστής τα 100.000 ευρώ, εκείνος ο αχρίος και ο ανελεήμων και ο αξιολύπητος και αξιοαθρύνητος, ο σκληροκάρδιος, δούλος, πάει μετά ένα σύνδουλός του, του χρωστούσε ένα ευτελές ποσό, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Λέει, δεν έχω βρε αδερφέ να στα δώσω, όχι θα μου τα δώσεις. Και αν δεν μου τα δώσεις θα σε κλείσω φυλακή. Βρε απατεώνα, ο δανειστής σου χάρισε ένα 100.000, ένα εκατομμύριο, βάλτε ένα ποσό μεγάλο, πολύ μεγάλο, και εσύ τώρα δεν χαρίζεις τον άλλον τα 100 ευρώ, τα 200 ευρώ. Οπότε λοιπόν του λέει και ο δανειστής, έτσι είσαι, λοιπόν και εγώ δεν σου χαρίζω αυτά που σου χάρισα. Λοιπόν, βάλτε τον φυλακή. Καταλάβατε. Λοιπόν, το νόημα ποιο είναι, το νόημα. Είμαστε αξιολύπητοι, είμαστε αξιοθρύνητοι, είμαστε, πώς το λέγανε οι Λατίνοι, homo homini lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος, να κατασπαράξουμε τον άλλον, λοιπόν, με την απληστία μας. Βρε ταλέπορε, τόσα σου χάρισε και εσύ δεν χαρίζεις ένα τίποτα, ένα ευτελέστατο ποσό. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλει να τονίσει εδώ ο Παπαγιώργης είναι το ότι είμαστε, λέει, σύνδουλοι. Ουκ έδικε σε ελεήσε των σύνδουλών σου, ρωτάει εκεί πέρα, στο κατά Ματθαίον 18:33. Λέει ο δανειστής, όπου προκειμένου είναι ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν, και εσύ ρε παιδάκι μου, λέει, και εσύ καλέ μου άνθρωπε, και εσύ καλό μου παιδί, δεν έπρεπε να ελεήσεις τον σύνδουλό σου, και είμαστε σύνδουλοι. Αυτό λοιπόν εδώ εστιάζει ο Παπαγιώργης. Τι είμαστε, λέει, ρωτά, όλοι οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ποιμένες και ποιμενόμενοι ενώπιον του Θεού, προσέξτε το, διότι μία αρρώστια από αυτές που ενδημούν είναι ο κληρικαλισμός. Είναι αυτό ότι εμείς ο κλήρος είμαστε, ας πούμε, και κυρίως οι αρχιερείς είμαστε το κάτι άλλο, ας πούμε. Είμαστε, δεν είμαι θεός περί λυπή των ανθρώπων, εμείς έχουμε εξουσία και πρέπει λοιπόν να μας κάνει την υπακοή σε ό,τι πούμε. Είτε στέκει είτε δεν στέκει, πρέπει να εδώ είμαστε. Εμείς. Τι είμαστε λοιπόν, λέει ο Παπαγιώργης, είμαστε σύνδουλοι, σύνδουλοι όλοι. Από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο χριστιανό είμαστε σύνδουλοι, αν αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε.
ο Πάπας, για να πούμε τώρα εδώ κάτι που το κάνανε βέβαια σε μια εποχή που ήταν πρώτου σχίσματος κλπ. Και είναι πολύ ωραίος έκφραση. Άλλο τώρα αν το χρησιμοποιεί ο Πάπας, ο οποίος είναι ο ταλέπορος αρχιπλανεμένος. Λοιπόν, λέει, υπογράφει, δεν ξέρω αν υπογράφει ακόμη, δούλος των δούλων του Θεού. Ακούτε, λοιπόν, δεν είναι ωραίο. Δούλος των δούλων του Θεού. Πω, 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 τι ταπείνωση. Ρε Πάπα, εσύ που είσαι γεμάτος περηφάνεια με το πρωτήριο και το αλάθητο, μας τρελάνεις, είσαι δούλος των δούλων του Θεού και όμως τολμάει ο υποκριτής, ο ταλέπορος υποκριτής, ο Πάπας. Και εγώ που τα λέω ταλέπορος και ταλαιπωρότατος, και όλοι μας να αντιληφθούμε είμαστε ταλέπωροι. Γι' αυτό λέει σύνδουλοι. Λοιπόν, σύνδουλοι. Να αντιληφθούμε ότι είμαστε ταλέπωροι, να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε, να μας λύσει ο Θεός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, και λέει λοιπόν δούλος των δούλων του Θεού. Πω, 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 ταπείνωση, εξεχυλίζει. Καλά. Εσείς νομίζετε ότι είστε, ας πούμε, από άλλη στόφα φτιαγμένοι, πώς λέγανε οι βασιλιάδες τα παλιά χρόνια, γαλαζοέμπατοι. Ανοίξτε, κόψτε κάπου να δούμε, κυλάει γαλάζιο αίμα, κόκκινο κυλάει, σε όλους μας κόκκινο κυλάει, δεν έχει γαλάζιο αίμα, ούτε πράσινο ούτε κίτρινο. Λοιπόν, είμαστε όλοι σύνδουλοι, από τον Πατριάρχη, τους Πατριαρχάδες, μέχρι τον τελευταίο που λέει ο λόγος χριστιανό, και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τελευταίος, αλλιώς τα κρίνουμε εμείς και αλλιώς τα κρίνει ο καλός Θεός. Λοιπόν, η χάρη του Θεού και η αγάπη του μας έκαμε τέκνα Θεού και συγκληρονόμους Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά δεν πάβουμε να είμαστε δούλοι του Θεού και άρα σύνδουλοι μεταξύ μας. Αυτή είναι η ορθή ιεράρχηση μέσα στην Εκκλησία και η μόνη εκκλησιολογικά δεκτή. Η μόνη εκκλησιολογικά δεκτή. Η διακρίση των χαρισμάτων και η διάκριση σε επιμένες και ποιμενωμένους δεν δημιουργεί ποσοτική ή ποιοτική διαβάθμιση των μελών της Εκκλησίας, αφού στον χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχουν αξιώματα αλλά διακονίες. Τότε μόνο ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί κάποιος εντός εισαγωγικών ανώτερος, αν ήταν και μικρότερο το φορτίο των αμαρτιών του. Και ποιος μπορεί να το πει αυτό? Η Εκκλησία διακρίνει βαθμούς αγιότητος, αλλά και αυτούς όχι στην στρατευωμένη παράταξή της. Όσο είμαστε εδώ, είμαστε, πρέπει να είμαστε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αλλιώς τα μετρώ εγώ, αλλά αλλιώς τα μετράει ο Θεός. Λοιπόν, ταπεινό φρόνημα. Λοιπόν, ο δοκόν αισθάνε βλεπέ το μη πέσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο πρόδρομος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο μίζων εν γεννητής γυναικών. Η δε Θεοτόκος είναι δια την Εκκλησία η Παναγία. Διακρίσεις όμως τον κόσμο αυτόν δεν κάνει η Εκκλησία, γιατί είναι ισοπολιτεία. Ισοπολιτεία. Αυτά έχουν, βλέπετε, και συνέπειες στον χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας. Ισοπολιτεία. Ποιος είσαι εσύ ρε Κύριε, ο οποίος διεκδικείς απόλυτος μονάρχης, ξέρω εγώ, γαλαζοαίματος, ποιος είσαι? Λοιπόν, είμαστε σύνδουλοι, είμαστε αδελφοί, είμαστε από την ίδια γήινη ύλη. Γήινη ύλη από τη μια και βέβαια από την άλλη μεριά το πνεύμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Το σεβόμαστε αυτό, την ελευθερία που μας έδωσε, που μας ετοίμησε, το νου, το πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα. Το πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα σπουδαία πράγματα. Ο σεβασμός που ζητεί η Εκκλησία από τα τέκνα της δεν είναι μονομερής. Είναι αλληλοσεβασμός. Η αλληλοπαθής αντωνυμία εμφανίζεται επανειλημμένα στις γραμμές της Καινής Διαθήκης. Αλλήλων μέλη. Αγαπάτε αλλήλους, υποτασσόμενοι αλλήλεις, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι, δηλαδή να τρέχει ο ένας να προλάβει τον άλλον, όχι για να πάρει την καρέκλα και την κουτάλα, αλλά να υπηρετήσει. Όπως ο λαϊκός σέβεται τους κληρικούς, έτσι και οι κληρικοί οφείλουν να σέβονται τους λαϊκούς, διότι και αυτοί είναι εικόνες Θεού. Εδώ, για να λέμε την πικρή αλήθεια, πάσχουμε. Όπου υπάρχει αυτός ο αλληλοσεβασμός, συνεχίζει ο Παπαγιώργης μας, να έχουμε την ευχή του από εκεί που είναι, κοντά στο Χριστό μας,
όπου υπάρχει αυτός ο αλληλοσεβασμός σώζεται και ο γνήσιος χαρακτήρας της Εκκλησίας. Κάθε πιστός άρα είναι οφειλέτης ενώπιον του Θεού και όχι μόνο λαϊκός αλλά και κληρικός και αυτός ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης. Εάν μάλιστα ο λαϊκός οφείλει μοίρια τάλαντα, καθόλου περίεργο ένας κληρικός να οφείλει μοιριάκες μοίρια, 10.000 φορές παραπάνω, αφού δεν έχει να δώσει λόγο μόνο για τις δικές του αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των ψυχών που ο Χριστός του έχει εμπιστευθεί με τη χειροτονία του. Η έννοια λοιπόν του συνδούλου είναι η περισσότερο εκφραστική για να δηλώσει τη θέση του καθενός μας ενώπιον του Χριστού, του αρχηγού της Εκκλησίας, που μόνος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον καθένα μας ό,τι του οφείλει. Τα ακούμε, τα καταλάβαμε αυτά. Κυρίως εμείς που φοράμε τα ράσα και αυτοί που φορούν τα ιερατικά, να το καταλάβουμε. Ταπεινό φρόνημα, είμαστε σύνδουλοι. Να λοιπόν, συνεχίζει ο Παπαγιώργης, γιατί η συμπεριφορά μας απέναντι στο Θεό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνδούλους μας, στους συνανθρώπους μας. Δεν ζει κανείς μόνο με το Θεό, ζει και με τους συνανθρώπους του. Το κύκλωμα της ζωής μας είναι τριπολικό, Θεός, άνθρωπος, συνάνθρωπος. Ο Θεός, εγώ και ο αδελφός μου, γι' αυτό και το καθήκον του ανθρώπου είναι ένα σταυρός προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Είναι ο σταυρός εκείνος που σχηματίζουν τα λόγια του Χριστού μας. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, η κάθετη διάσταση, Θεός, και των πλησίων σου ως αυτόν, η οριζόντια. Δεν μπορεί άρα ο χριστιανός να βλέπει προς τον ουρανό χωρίς να κοιτάζει και γύρω του. Δεν μπορεί να ζητά φτερά πνευματικά να πετάξει στα ύψη της θεότητος εάν δεν μάθει να αναζητεί το Θεό και στην ψυχή του κάθε συνανθρώπου του μέσα στην κοινωνία. Ο χριστιανός κλείνει μέσα στην καρδιά του ολόκληρο τον κόσμο, ο χριστιανός ο πραγματικός, γιατί μόνο αν πλατείνει τόσο πολύ η καρδιά του θα μπορέσει να χωρέσει και τον Θεό. Αδελφοί μου, τελειώνει ο Παπαγιώργης Μεταλλινός από το βιβλίο «Φως εκ φωτός, κηρυγματικές σκέψεις στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα, εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη». Όταν γίνει συνειδητή αυτή η έννοια του συνδούλου, η συγχωρητικότητά μας δεν αποτελεί πια πρόβλημα. Όλοι είμαστε στην ίδια θέση. Εάν ονομίας παρατηρήσεις, «Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε», λέει, ρωτά ο ψαλμωδός Δαβίδης τον 121 το ψαλμό. Εάν δηλαδή, Χριστέ μου, λέει, καθίσεις να λογαριάσεις τι σου χρωστάμε, τι έχουμε αμαρτήσει κλπ. Πού μπορούμε να σταθούμε, τι υποστήσει, ποιος μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, είμαστε όλοι, δεν στέκεται κανείς. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ταπεινό φρόνημα. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου, εδώ της παραβολής, αχαρίστου δούλου και είναι μεγάλο, μεγάλο ας πούμε αυτό αμάρτημα, η αχαριστία. Μόνο από χείλη θεϊκά, η παραβολή λοιπόν του αχαρίστου δούλου, μόνο από χείλη θεϊκά θα μπορούσε να υποθεί. Γιατί τι να πούμε εμείς τώρα που είμαστε μέσα στα πάθη. Λοιπόν, ο Χριστός όμως ως Θεός έχει δικαίωμα να πει και να κρίνει και να μας βάλει στη θέση μας, πάντα με πολύ πολύ αγάπη, διότι αυτό είναι λοιπόν αγάπη, αλλά λόγω της αγάπης πάει να μας διορθώσει. Έτσι. Ένας γονιός που αγαπά το παιδί του ακριβώς προσπαθεί να το διορθώσει. Εάν το αφήνει αδιόρθωτο, δεν έχει πραγματική αγάπη. Γιατί τόσο απλά τονίζει την πραγματικότητα που οι εγωισμοί και οι σκοπιμότητές μας δεν μας αφήνουν να συνειδητοποιήσουμε. Αυτά λοιπόν για την κατάσταση του συνδούλου. Ας πάμε και στον Άγιο Κοσμά, τον μεγάλο αυτό Άγιο εις Απόστολο και Ιερομάρτυρα. Ξέρετε τι θα πει ένας άνθρωπος, κατάφερε με τη χάρη του Θεού, θα μου πείτε μόνος του, η χάρη του Θεού, αλλά τον βρήκε αυτόν ως εύχριστο σκεύος εργαλείο και τον χρησιμοποίησε και έφερε τα πάνω κάτω. Πόσα σχολεία,
πόσες εκκλησίες, πόσες κολυμβήθρες για να βαπτίζονται τα παιδιά, νομίζω 4.000 κολυμβήθρες. Έκανε όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί τόσα σχολεία όσα δεν έκανε κανένας υπουργός παιδείας του νεοελληνικού κράτους. Κανένας, τα κανένας άνθρωπος. Με το φιλότιμο των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων που τον ακούγανε εκεί πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια της Ηπείρου, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας και της Βορείου μας Ηπείρου. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πατροκοσμάς, ο Φιλοθεήτης, ο Ιερομάρτης, ο Ισαπόστολος και δικαίως τον τιμά η Εκκλησία μας και όσοι τον γνωρίζουν και τον αγαπούν, λοιπόν, του δίνουν την καρδιά τους και του λένε «Άγιέ μου, τι να πούμε, έλα ευλόγησέ μας, βάλε μας μυαλό, κάνε μας ανθρώπους», διότι ήτανε και τότε στα χρόνια που έζησε ο Άγιος και τον κρεμάσαν οι Τούρκοι το 1779, το 1779, 30 χρόνια σχεδόν, πόσα είναι, 40, 42, πριν αρχίσει η Επανάσταση του 21, και ζωντανός στη συνείδηση του λαού μας, ήδη από τότε ως Άγιος. Η επίσημη αγιοκατάταξη δεν έχει σημασία, έρθε το 1961, πολύ αργοπορημένη. Θα μου πείτε για τον Άγιο Γιώργιο, για τον Άγιο Δημήτριο, για τους άλλους έγινε καμία αγιοκατάταξη. Οι μάρτυρες από μόνοι τους δια του μαρτυρίου και δια των θαυμάτων τους είναι Άγιοι στη συνείδηση του λαού μας και τους τιμάει η Εκκλησία. Λοιπόν, εντάξει. Δεν λέω τώρα να πάψει αυτή η τάξη των αγιοκατατάξεων, αλλά θέλω να πω την ουσιαστική διάσταση. Γιατί πριν αγιοκαταταχθεί ο Άγιος Παΐσιος ή ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Ιάκωβος κλπ. Τόσο, δεν ήταν Άγιες στη συνείδηση του λαού, ήταν και παρά ήταν και είναι και θα είναι. Λοιπόν, και άλλοι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αγιοκαταταχθεί και μπορεί και τυπικά να μην αγιοκαταταχθούν ποτέ, αλλά στη συνείδηση του λαού μας και ενώπιον του Θεού είναι Άγιοι. Τέλος πάντων, ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν μας άφησε πλούτο αρρύφνητο αξίας όχι απροσδιορίστου, ανεκτιμήτου, τις διδαχές του, τις οποίες τις γράφανε, γιατί ο ίδιος δεν έγραψε, αλλά τις γράφανε οι ευσεβείς που τον ακούγανε, ταχυγράφοι. Τακ, 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 πήγαινε το χέρι, τα γράφαν όλα και μας τα παραδώσαν και τα έχουμε αυτά και σε μία γλώσσα ανυπέρβλητη, η οποία είναι σαν τη γλώσσα του Μακρυγιάννη, του άλλου μεγάλου μας του Μακρυγιάννη. Αυτή είναι η Ρωμιοσύνη, αγαπητοί φίλοι, Πατροκοσμάς και Μακρυγιάννης και Κολοκοτρώνης και η Κλεφτουριά και οι Καπεταναίοι και οι Νεομάρτυρες. Αυτοί ήταν που διασώσανε το γένος και οι άλλοι βολεμένοι. Ήταν μόνο για τη θεσούλα τους και για τον καναπέ τους και για τις προδοσίες τους, να λέμε τις πικρές αλήθειες. Τέλος πάντων, εμείς βλέπουμε και να βλέπουμε τα καλά, σαν τις μέλισσες να πάμε στο λουλούδι και αυτό να βλέπουμε και να προβάλλουμε κλπ. Και ένα τέτοιο λουλούδι πανεύωσμο και μόνο λουλούδι, ολόκληρος κήπος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μας έδωσε τις διδαχές του. Τώρα εγώ σας διαβάσω κάτι λίγο εδώ πέρα. Είναι οι διδαχές και είναι και τα λεγόμενα παραδείγματα, τα οποία είναι κάτι ωραίες, πολύ ωραίες ιστορίες, άλλες πιο μικρές, άλλες λίγο μεγαλύτερες. Θα σας διαβάσω κανένα δυο τέτοιες. Ένας ασκητής παρεκάλεσε τον Θεό να του φανερώσει πολλά μυστήρια και βγαίνοντας από το κελί του να υπάγει μια χώρα εις τον δρόμο όπου επήγαινε. Δείτε τι ωραία γλώσσα, τι ωραία γλώσσα. Πάνε τώρα μερικοί, τι να κάνουμε, μας έχουν καταντήσει, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά μας αυτή τη γλώσσα, δεν ξέρω τι να πω. Και πάει ο άλλος τώρα και λέει μεταγλώτης. Καλά, δεν, τόσο αφιλότιμοι είμαστε, δεν απορώ. Βλέπω, τέλος πάντων τώρα παρέκβαση. Στις αιρέσεις και πλάνες και εξωχριστιανικές θρησκείες της Άπου Ανατολίας για να εμβαθύνουν στη θρησκεία οι ταλέποροι εκεί πέρα οι πλανεμένοι, πάνε και μαθαίνουν να πούμε αρχαίες γλώσσες, ξέρω εγώ, Θιβετιανά, αρχαία Κινέζικα, αν είναι δυνατόν, λοιπόν, αν είναι δυνατόν, και εμείς δεν έχουμε το φιλότιμο να μάθουμε πέντε πράγματα, ας πούμε, λες και είναι, ποια είναι, τι άγνωστες λέξεις έχουμε εδώ πέρα τώρα. Τι άγνωστες λέξεις έχουμε, όπου επήγαινε λέει σμίγει με έναν άγγελο, σμίγει, αντάμωσε έναν άγγελο, άνοιξε στο κάτω κάτω αδερφέ μου, άνοιξε ένα λεξικό
Λοιπόν, άνοιξε και ένα λεξικό, τι να κάνουμε, δεν είναι ξένη γλώσσα, είναι γλώσσα μας. Είναι μορφές της ίδιας γλώσσας. Λοιπόν, στο διάβα του χρόνου. Λοιπόν, βγαίνοντας από το κελί του να υπάγει μια χώρα, εις τον δρόμο όπου επήγαινε, σμίγει με έναν άγγελο. Μα δεν τον εγνώρισε ο ασκητής, ενόμισε πως είναι ο άνθρωπος. Εις τον δρόμο να απαντούν ένα άλογο ψόφιο. Έπιασε ο ασκητής στην μύτη του, ο άγγελος τίποτε. Πηγαίνουν παρέκει, απαντούν ένα βόδι ψόφιο, όπου ευρώμα. Πιάνει πάλι ο ασκητής στη μύτη του, ο άγγελος τίποτε. Πηγαίνουν παρέκει, απαντούν ένα σκύλο ψόφιο. Πιάνει ο ασκητής στη μύτη του, ο άγγελος τίποτε. Κοντά όπου ήθελαν να φτάσουν στην χώρα, ευρίσκουν μίαν κόρη πολύ ωραία, με στολίδια και φορέματα πολύτιμα. Τότε ο άγγελος έπιασε την μύτη του. Βλέποντας ο ασκητής του λέγει, τι είσαι εσύ, άγγελος, άνθρωπος ή διάβολος? Απαντήσαμε το ψόφιο άλογο που ευρωμούσε, δεν έπιασε στη μύτη, ομοίως και το βόδι και τον σκύλον, και δεν είδα να πιάσει στη μύτη σου. Και τώρα που απαντήσαμε τέτοια ωραία κόρη, έπιασε στην μύτη σου? Τότε φανερώνει το άγγελος και του λέγει πως κανένα πράγμα δεν βρωμά του Θεού περισσότερον ως αν την υπερηφάνεια. Και λέγοντας τον λόγον αυτόν έγινε ο άγγελος άφαντος. Κανένα πράγμα δεν βρωμά λοιπόν στο Θεό, ενώπιον του Θεού, περισσότερον από την υπερηφάνεια. Το ταλέπορο αυτό κορίτσι, η κόρη, η ωραία με τα σταλίδια και τα φορέματα, φαίνεται ότι είχε μέσα της φουσκωμένη την υπερηφάνεια, φουσκωμένη. Ποια είμαι εγώ, ποια είσαι εσύ? Λοιπόν, 2 μέτρα χώμα μας αναλογεί όλους. Λοιπόν, και επειδή είχε το ταλέπορο κορίτσι πολύ υπερηφάνεια, ο άγγελος έπιασε τη μύτη. Λοιπόν, αυτό είναι. Ευθύς εγύρισε ο ασκητής ο πίσω στο κελί του και έκλαιε δια τις αμαρτίες του, παρακαλών τον Θεό να τον φυλάτει από τα σπαγίδες του διαβόλου και να μην τον ρίψει εις υπερηφάνεια και κολαστεί. Τι ωραία, τι ωραίες διηγήσεις, απλά πράγματα, γεμάτα νόημα. Ένα ακόμη να σας διαβάσω και να τελειώσω. Ένας άνθρωπος εξομολογεί το 15 χρόνους εις ένα πνευματικόν. Και πηγαίνοντας πάλι να εξομολογηθεί, τον ύβρε όπου επόρνευε με μία γυναίκα και λέγει, «Αχ, αλίμονον εις εμένα, έχω τόσους χρόνους όπου εξομολογούμε και τώρα θα κολλαστώ. Όσα κι αν μου συγχώρησε, είναι όλα συγχώρητα». Λέγον αυτόν τον λόγον, ευθύς έφυγε. Εις την οδόν εδίψασε. Πηγαίνει παρέκει και βρίσκει ένα νερόν όπου έτρεχε τόσον καθαρόν, ώστε λέγει, εάν εδώ τούτο το νερόν έχει τόσην καθαρότητα, αμή εκεί στην βρύσιν, όμως, αμή, να, μία λεξούλα τώρα, αμή, δεν καταλαβαίνουμε το νόημα, όμως, και δεν καταλαβαίνεις, αν ξένα λεξικό, όμως εκεί στην βρύσιν όπου τρέχει πόσην διαφορά θα έχει, το είναι καλύτερο δηλαδή στην πηγή, έσκεψε και ήπιε. Πηγαίνοντας έφτασε στην βρύσιν και βλέπει το νερόνο που έβγαινε από το στόμενο σκύλου. Από το στόμενο σκύλου. Ψόφιου προφανώς, έτσι, όχι ζωντανού. Αναστέναξε και λέγει, αλίμονον εις εμένα εμαγαρίστηκα, λερώθηκα, εμαγαρίστηκα. Τότε άγγελος Κυρίου του λέγει, διατί πρώτον όπου έπιες το νερόν δεν εμαγαρίστης και τώρα όπου είδες ότι βγαίνει από του σκύλου το στόμα το εμίσησες, μήπως δεν είναι του Θεού όπου έκαμε τον ουρανό, την γη και τα πάντα? Εάν ο σκύλος είναι ακάθαρτος, μη λυπήσαι, το νερόν δεν είναι ειδικό του, δεν είναι του σκύλου, ομοίως και ο πνευματικός, το νόημα τώρα για να του φύγει ο λογισμός που είχε για το πνευματικό σου, λέει αμάν τι έπαθα, ομοίως και ο πνευματικός όπου σε εξομολογούσε, η συγχώρηση όπου σου έκαμνε, μήπως είναι το ειδική του, δεν το ειδική του, εκείνη είναι του Παναγίου Πνεύματος η συγχώρηση, επειδή και εκείνος έχει τον χαρακτήρα της ιεροσύνης, είναι ανώτερος από, και από βασιλείς και από αγγέλους, ο παπάς, ο κληρικός, ανώτερος από βασιλείς και από αγγέλους, και αυτά τα λέει μόνο ο Άγιος Κοσμάς, τα λένε και οι παλιοί πατέρες, ο Άγιος Χρυσόστομος και λοιπά, λένε συγκρίσει έναν
έναν κληρικό, μάλιστα και ένα μοναχό, λέει, και ένα βασιλιά. Ο κληρικός και ο μοναχός είναι ανώτερος, λέει, από το βασιλιά. Είναι ανώτερος. Λοιπόν, εφόσον εννοείται ότι είμαστε έτσι που πρέπει να είμαστε, αν είμαστε, δεν είμαστε όπως πρέπει, τότε αλίμονο. Λοιπόν, και λέει, συνεχίζω, μα αν επόρνευε τι σε μέλη, εκείνος παρουσιάζει το στόμα του σκύλου και μη λυπήσαι. Όσα και αν σου εσυγχώρησε, είναι όλα συγχωρημένα. Μόνον πήγαινε και βάλε του μετάνιαν και παρακάλεσέ τον να σε συγχωρήσει, και εκείνον ο Θεός έχει να τον εξετάσει. Και έγινε άφαντος ο άγγελος. Δηλαδή, αν βάλει μετάνια, γιατί κατέκρινε τον πνευματικό που επόρνευε. Επήγαινε πίσω ο άνθρωπος των πνευματικών και του διηγείται τα πάντα και του έβαλε μετάνια, καθώς του είπε ο άγγελος. Ακούντας ο πνευματικός ταύτην τη διήγηση, έκλαψε, εμετανόησε και εσώθη. Εμείς πρέπει να κατηγορώμεν τον εαυτόν μας και σωζόμεθα. Λοιπόν, η αυτομεμψία. Δείτε, μικρές ιστοριούλες γεμάτες από νόημα πνευματικό. Τι να πεις τώρα, θα μπορούσε κανείς να κάνει μια διάλεξη και να τα λέει και λοιπά, αλλά εδώ μας τα λέει με τόση χάρη η Αγίου Πνεύματος ο Άγιος. Μετενόησε λοιπόν και ο πνευματικός για την πτώση του και τον συνεχώρησε ο Θεός. Εμείς λοιπόν να κατηγορούμε τον εαυτό μας και σωζόμεθα, να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Η κατάκριση είναι ένα από τα πιο εύκολα αμαρτήματα στα οποία πέφτουμε. Πολύ εύκολα, πολύ εύκολο. Λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας αυτά. Λοιπόν, εγώ θα δώσω λόγο για τα δικά μου, όχι για του άλλου. Λοιπόν, και όπως εκεί την ωραία εικόνα με τη βρύση που έτρεχε και έβγαινε το νερό από το στόμα του σκύλου. Λοιπόν, και όμως παρακάτω το έβλεπε, πω, λέει, τι ωραίο νερό και τι καθαρό, και πάει μετά και βλέπει έβγαινε από το στόμα ενός σκύλου. Λοιπόν, η χάρη του Θεού είναι το καθαρό νερό. Τώρα, εάν αυτός ο οποίος έχει ως πνευματικός εξουσιοδοτηθεί από το Χριστό μας να διακονεί το λαό του Θεού, και στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως έχει τις δικές του αμαρτίες, το νερό, το καθαρό, η χάρις δηλαδή, δεν επηρεάζεται από αυτό το γεγονός. Αυτός θα δώσει λόγο για τα δικά του. Εμείς παίρνουμε τη χάρη και οπωσδήποτε, βέβαια, αναμφιβόλως και αναντιλέκτος, το άριστον είναι να είναι και ο πνευματικός και ο οδηγός μας και κάθε κληρικός και κάθε, εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος που έχει μία θέση μες στον χώρο της Εκκλησίας, της διοικήσεως, να είναι, ας πούμε, αστέρι και να είναι καθαρός σαν το χρυσάφι και να είναι διαμάντι. Αλλά και αν δεν είναι, δεν απομειούται η χάρις. Δηλαδή, τελεί τα Άγια Μυστήρια είναι έγκυρα. Μη σκανδαλιζόμαστε. Λοιπόν, και μακάρι βέβαια ο Θεός να τον φωτίσει και να είναι και αυτός, όχι μόνο τα μυστήρια που τελεί, που είναι έτσι κι αλλιώς έγκυρα, αλλά και ο ίδιος να είναι διαμάντι και χρυσάφι και καθαρό νερό ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί φίλοι, να μας φωτίζει ο καλός Θεός με τις ευχές του Πατροκοσμά. Πώς έλεγε και το τραγούδι εκεί πέρα, λέει το δημοτικό, «Βοήθα μας Αγιε Γιώργη και εσύ Αγιε Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, στην συνείδηση του λαού μας λοιπόν. Πόσο ζωντανά είναι αυτά τα πράγματα. Να ευχηθούμε λοιπόν ο μεγάλος Άγιος Ιερομάρτης Κοσμάς, ο Ετωλός και εις Απόστολος, να μας φωτίζει, να βάλουμε μυαλό, να γίνουμε άνθρωποι, να γίνουμε χριστιανοί, να γίνουμε πατριώτες, να γίνουν αυτοί που έχουν παιδιά, να γίνουν άξιοι γονείς. Λοιπόν, να γίνουμε τίμοι άνθρωποι. Τίμοι άνθρωποι. Έχει γεμίσει ο τόπος λαμογές και λαμόγια και απατεωνιές και δεν ξέρω τι, σκαρφίζονται οι άνθρωποι και κάνουν και... Βρε, πού θα πάτε? Πώς λέει και ο λόγος, τα σάβανα δεν έχουν σεντόνια, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, να έχουμε την ευχή του Αγίου μας Κοσμά, και κλείνοντας να σας θυμίσω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δηλαδή την 5η 1η Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι
στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορούμε ότι και στην Αθήνα θα γίνει κάτι το πρωί, όμως το Υπουργείο Υγείας θα πάνε έξω από το Υπουργείο Υγείας, νομίζω κατά τις 10 η ώρα το πρωί, αλλά θα το δείτε αυτό στην Αθήνα, για να διαμαρτυρηθούν και λοιπά για όλη αυτή τη δικτατορία που έχει επιβληθεί και με την υποχρεωτικότητα και όλα τα άλλα που έχουμε ζήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Λοιπόν, και θα συγκεντρωθούμε λοιπόν εκεί την Πέμπτη το απόγευμα σε 6.30 στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο, διότι συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που επιβλήθηκε η αναστολή σε αυτούς τους ήρωες της υγείας, τους υγειονομικούς, 7.500 οικογένειες από το δημόσιο τομέα και άλλοι τόσοι και ίσως περισσότεροι από τον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, οι οποίοι κρατούν καλά ένα χρόνο ολόκληρο. Φανταστείτε εσείς τώρα τι θα κάνατε κι εγώ ένα χρόνο να είσαι απλήρωτος, είναι ασύλληπτο. Τρέχουν τα έξοδα, οι λογαριασμοί, όλα τρέχουν. Πώς τα καταφέρουν οι άνθρωποι? Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ είναι και η, που δοκιμάζεται και η αγάπη μας για τον άλλο. Και βλέπετε, παρά τα χάλια που έχουμε, η κοινωνία μας βοηθάει ο κόσμος, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, λοιπόν, βοηθούνται και από άλλους για να τα βγάλουν πέρα. Θα μιλήσουν υγειονομική, η Ζωή Βαϊοπούλου, η οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν μία από τις απεργούς πείνας, ο γιατρός ο Βασαράς, ο χειρουργός ο Γάκης Δημήτριος, δεν ξεχάσω κανέναν, ο Καλογερίδης ο γενετιστής, Μουμούρη φαρμακοποιός, Κατσαβού εκπαιδευτικός, Σύρπης ψυχίατρος και η αφεντιά μου θα απευθύνει επίσης 5 λόγια εκεί πέρα, ό,τι φωτίσει ο καλός Θεός, για όλον αυτόν τον σπουδαίο αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού, και ο οποίος αγώνας είναι ένα μείζον θέμα. Το θέμα στο βάθος που τίθεται είναι ένα μείζον θέμα ελευθερίας, δημοκρατίας και πραγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία τίθενται εν αμφιβόλο, όχι τίθενται εν αμφιβόλο θεωρητικά, τα καταπατούνται έτσι με τρόπο στιγνό, με τρόπο στιγνό από ένα καθεστώς το οποίο θέλει να λέγεται δημοκρατικό. Να είμαστε όλοι εκεί λοιπόν την 5η 1η Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.